αξίζει να το παρακολουθήσετε. Μείνετε συντονισμένοι και αφορά τους κριτικούς της Αμερικής, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια πολύ καλά οργανωμένη εκδρομή. Από το 2009 έχουν να βρεθούν στην Κρήτη συντονισμένα και οργανωμένα κριτικοί της Αμερικής. Μια εκδρομή η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την υπογραφή της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Κριτικοί με τις οικογένειές τους βρίσκονται στο νησί, θα βρεθούν και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, θα ξεναγηθούν και θα συμμετέχουν που αλλού σε παραδοσιακά κριτικά γλέντια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή φωτογραφίες, υπήρξε και μία υποδοχή σε αυτούς τους ανθρώπους μετά από τόσα χρόνια βρίσκονται στην πατρίδα τους. Αξίζει να πούμε ότι τελευταία φορά βρέθηκαν συντονισμένα το 2009. Είχε οργανωθεί μια εκδρομή το 2020. Αλλά πού να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδρομή στην αρχή της επιδημιολογικής κρίσης πανδημίας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε να σταθούμε στο θέμα και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Μπούτζουκα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής και αυτή τη στιγμή βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεστε στο Ρέθυμνο, σωστά? Σωστά, μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, πολύ καλά μάλιστα, και καλώς σας βρήκαμε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή η εκδρομή, πόσα άτομα βρίσκεστε στο νησί, πόσο θα μείνετε, ποιοι σας υποδέχθηκαν? Η εκδρομή είναι για 7 μέρες, το οποίο σήμερα είμαστε στην 5η μέρα. Ναι. Είμαστε γύρω στις 210 άτομα που είχαν έρθει με την ομάδα αυτή. Και είναι κάτι που είχαμε, όπως είπατε, θέλαμε έρθει από το 2020, αλλά δυστυχώς με τα προβλήματα που υπήρχαν δεν γινότανε. Και το ακυρώσαμε και πάλι φέτος κιόλας κάναμε την απόφαση το Δεκέμβρη ότι αν καθαρίσουν τα πράγματα μέχρι το καλοκαίρι και δεν κάναμε τίποτα θα είχαμε πέσει έξω. Οπότε φροντίσαμε, κάνουμε ό,τι μπορούσαμε και μάλιστα όπως ξέρετε ανοίξαν τα πάντα και κυκλοφορούμε και μας έχουν φιλοξενήσει τόσο πολύ με τόσο πολύ αγάπη, το οποίο είναι πραγματικά συγκινητό για μένα. Γιατί καταλαβαίνουν ο λόγος που κάνουμε την εκδρομή και πιστεύουν στο σκοπό που υπάρχει η εκδρομή μας. Και βέβαια συμμετέχουν και πολλοί νέοι, σωστά κύριε Μπούτζουκα, σε αυτή την εκδρομή, μέλη οικογενειών. Μάλιστα. Που δεν ξέρω, είναι και η πρώτη φορά για ορισμένους που βρίσκονται στην πατρίδα? Ναι, έχουμε γύρω τις 80 από τα άτομα που είναι μαζί μας είναι νεολαία. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσό που είναι πρώτη φορά στην Κρήτη, αλλά είναι σχεδόν όλα γεννημένοι στην Αμερική. Οπότε και πάλι αυτό ήταν ο στόχος μας, να κάνουμε μια εκδρομή που να είναι λογικό από οικονομική όψη, όσο μπορούμε, και να δώσουμε ευκαιρία για αυτά τα παιδιά που μπορεί να είναι Κρήτες, αλλά να μην γνωρίζουν ο λόγος που πρέπει να είναι περήφανοι που είναι Κρήτες, και δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος παρά να έρθουν εδώ πέρα στην πατρίδα, να γνωρίσουν, να πάνε να δουν τα όμορφα τα μέρη που υπάρχουν εδώ πέρα και να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία μας. Σήμερα είμαστε πάλι και στο Ιστορικό Μουσείο στο Ηράκλειο. Ήταν ένα κομμάτι από αυτό. Δηλαδή, κάναμε βότους και πήγαμε στα μουσεία, πήγαμε στο Ιστορικό, πήγαμε στο Αρχαιολογικό και μετά κάναμε το City Tour στο Ηράκλειο με την ομάδα. Το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί είναι μια ιστορική στιγμή. Μετά από περίπου 13 χρόνια βρίσκεται έτσι συντονισμένα μία αποστολή ομογενών κριτικών εδώ στην πατρίδα. Ποιο είναι το συνέστημα, πόσο γρήγορα χτυπάει η καρδιά σε αυτές τις στιγμές? Δεν ξέρω αν κατάλαβα την ερώτηση, ξαναπέστω. Να μας πείτε λίγο πώς νιώθετε το συνέστημα, όμορφα, περίεργα, δυνατά, αυτό, εκεί να εστιάσουμε.
Για μένα είμαι πολύ ευτυχισμένος και έρχομαι κάθε χρόνο και γι' αυτό, εφόσον έχω τέτοια ευκαιρία, γνωρίζω πόσα διαφορά μου κάνει εμένα όταν έρχομαι στην Κρήτη και γι' αυτό ήθελα και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο για τα παιδιά να έρθουν και πράγματι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με όλα τα ταξίδια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τη φιλοξενία που αισθάνονται από τον κόσμο που είναι εδώ πέρα να είναι καλά όλοι τους. Μάλιστα. Δεν ξέρω, η υποδοχή από ό,τι έχω μάθει είναι συγκινητική. Σας έχουν αγκαλιάσει και φορείς και η εκκλησία και ντόπιοι και οι οικογένειές σας εδώ. Έχουν ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά και σας έχουν υποδεχτεί. Και βέβαια η αλήθεια είναι... Πώς το λες ακριβώς. Και θα είναι και δύσκολη στιγμή όταν επιστρέψετε πίσω, η αλήθεια είναι, κύριε Μπούτζουκα. Θα είναι περίεργη στιγμή, καθώς έχουμε και την πανδημία, έχουμε και τα οικονομικά, που δεν είναι και η απόσταση, δεν βοηθάει και η απόσταση να βρίσκεστε κάθε χρόνο εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, αν μπορούμε να προσπαθήσουμε λίγο, έχει αξία να προσπαθήσουμε, έπεσε λίγο η γραμμή, να τα ξαναπούμε λίγο με τον κύριο Μπούτζουκα και να κάνουμε έτσι φινάλε της σύνδεσής μας. Όπως αρμόζει βέβαια και όπως την ξεκινήσαμε. Εκατοντάδες είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Εδώ επικοινωνούμε μαζί τους και βασικός στόχος βέβαια είναι τα μέλη εκεί της κριτικής κοινότητας, της κοινότητας των Κριτών της Αμερικής, από διάφορες πολιτείες, να έρθουν ξανά, να βρεθούν όπως ήρθαν στην Κρήτη και να επικοινωνήσουν με φίλους, με συγγενείς και με δικούς τους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς, όπως μας είπε ο κύριος Μπούτζουκας, προσέξτε, νέοι δεν έχουν πατήσει τα χώματα της Κρήτης ποτέ. Βρέθηκαν λοιπόν για πρώτη φορά. Είναι λοιπόν συγκινητικές οι στιγμές. Συνάδελφοι, τον βρήκαμε τον κύριο Μπούτζουκα. Αν μπορούμε λίγο να συνδεθούμε εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα, να κλείσουμε λίγο. Ακριβώς, δεν πειράζει. Και τηλεφωνικά, κύριε Μπούτζουκα, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, συγγνώμη. Γιατί... Δεν πειράζει, λοιπόν. Το μήνυμα που στέλνουν οι κριτικοί της Αμερικής, ποιο είναι, τι έχετε να πείτε, έστω και μέσα από την τηλεόραση, αν και τα λέτε βέβαια και από κοντά αυτό το διάστημα, εδώ στους συμπατριώτες σας? Βεβαίως ότι γνωρίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είμαστε Κρήτες και είναι η φιλοξενία που μας δείχνετε πάντοτε. Είναι πραγματικά συγκινητικό για μένα όταν έρχομαι και το θεωρούν και τα παιδιά τώρα πρώτο χέρι και αυτό πιστεύω θα τους μείνει για πάντα. Με το καλό να τα ξαναπούμε, με το καλό να μας ξαναέρθετε πάλι, να απολαύσετε τις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα τρεις μέρες, τέσσερις μέρες θα βρίσκεστε στο νησί. Ναι, ναι. Αύριο βράδυ θα είμαστε στη Πορτέζα. Θα παρουσιάσουμε το κριτικό, το γάμο, το παραδοσιακό στα παιδιά μας. Μαζί θα είναι και πάλι το μουσικό όμιλο Χαρίλαος που θα μας κάνει και συναυλία. Μάλιστα. Και μετά θα πάμε και στα Κεραμιά να κλείσουμε στην Κάμπη να κάνουμε το τελευταίο το χωριάτικο μας Γλέντι. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας, να παραμείνετε δυνατοί, αγαπάτε, το γνωρίζουμε την πατρίδα σας στην Κρήτη και με το καλό να ξαναέρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,